αγαπητοί μου, πήκε κάρδια σήμερα με θέμα οι τέσσερις βασιλιάδες. Σκέψεις και συναισθήματα απέναντί σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι προβλέψεις είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο καρφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου, καθώς και την ιστοσελίδα μου, καθώς και το Facebook μου. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας βάλω κάπου έτσι εδώ εγώ το email μου να το βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε το βασιλιά Μπαστούνι, κριός Λέων Τοξότης, το βασιλιά των Πεντάκτηνων, Ταύρος Παρθένος Εγώκερος, το βασιλιά Σπαθή, ή αλλιώς το βασιλιά των Ξυφών, Δίδυμος Ζυγός Υδροχώος, και τελευταίο αλλά όχι καταϊδρωμένο, το βασιλιά της Κούπας, Ζώδια Νερού, Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς. Τι λέτε λοιπόν, ξεκινάμε. Για πάμε να δούμε. Και ξεκινάμε με το βασιλιά Μπαστούνι μας, να υπενθυμίσω, κριός Λέων Τοξότης. Λοιπόν, μήπως έχετε διαφορά ηλικίας ή είναι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς ή εσείς είστε αρκετά μεγαλύτεροι από αυτό το άτομο, για ηλικία μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, ή μήπως είναι ανώριμο σαν χαρακτήρας, παιδιά. Εδώ πέρα μας βγαίνει μια ανωριμότητα, έτσι. Ένας ζαμανφουτισμός, όχ βραδερφέ, δεν θα κάτσω να σκάσω και που λέει την καρδούλα μου και το ένα και το άλλο. Κάτι τέτοιο, έτσι. Δηλαδή μπορεί τη μία να σας λέει το ένα, την άλλη να σας λέει ξέρεις κάτι, άσε με, δεν ξέρω. Έτσι. Και όταν λέμε δεν ξέρω, δηλαδή ουφ μωρέ ναι και το είπα αυτό, ωραία και τι έγινε που το είπα, καταλάβατε. Μην παίρνεις και τόσο πολύ στα σοβαρά ό,τι σου λέω. Υπάρχει εδώ μια νοριμότητα, παιδάκια μου, το βλέπετε κι εσείς, πιστεύω έτσι, για μια στιγμή να κάνω εδώ πέρα ένα focus, που αυτή εδώ η ανοριμότητα είτε προέρχεται από διαφορά ηλικιακή, άλλη γενιά εσείς, άλλη γενιά εκείνος, έτσι, ή γενικώς ανοριμότητα στο μυαλουδάκι μας. Εδώ πέρα έχουμε, παιδιά μου, μια μητρική επιρροή. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας αναφέρω ότι αυτές οι δύο κάρτες αντιπροσωπεύουν ζώδια γης, έτσι, Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Άρα λοιπόν πιθανότατα κάποιοι από εσάς ή κάποιες από εσάς να ανήκετε σε ζώδιο γης ή να έχετε οροσκόπο σε ζώδιο γης ή κυριάρχους πλανήτες σε ζώδιο της γης, εσείς ξέρετε καλύτερα ο καθένας από εσάς. Μήπως λοιπόν του φέρεστε και λιγάκι σαν μαμά, κάποιες από εσάς. Αχ, μωρέ, τι θέλει το γλυκούλι μου, αχ, μωρέ, το αγορίνι μου, αχ, ουνταχτιντή, ταχτιντά, έτσι. Λοιπόν, και τον κακομαθαίνετε αυτόν εδώ τον τύπο, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σκέψεις και συναισθήματα είναι ανώριμος, παιδιά μου, έτσι. Αφήστε τον να οριμάσει, γιατί αν συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε εδώ, γλυκό ψωμάκι μαζί δεν θα φάτε. Άλλα θα λέει ο ένας, άλλα θα λέει ο άλλος. Πύρινη ενέργεια έχουμε εδώ. Ζώδια της φωτιάς, όπως και εδώ ο βασιλιάς μας. Ζώδια της φωτιάς, έτσι. Προσπαθήστε δηλαδή να μην βοηθήσετε την κατάσταση να εξελιχθεί αυτό εδώ το άτομο σε τύρανο. Εντάξει. Γιατί έχετε κι εσείς τη δύναμη εδώ. Εντάξει, βασιλιάς αυτός, αλλά βασίλισσα κι εσείς. Έτσι. Λοιπόν. Βέβαια αυτό το ρίξιμο καλύπτει και τα δύο φύλλα, και ετερόφιλες σχέσεις και ομοφιλόφιλες σχέσεις, οπότε εσείς μπορείτε να προσαρμόσετε αυτό που ακούτε ανάλογα. Λοιπόν, δεν νομίζω, παιδιά μου, ότι θα βγάλετε εδώ πέρα άκρη πάντως. Όσοι είστε με αυτόν εδώ τον άνθρωπο που σας περιέγραψα, έτσι, το βασιλιά των Μπαστούνιων, έτσι, ζώδιο της φωτιάς, νομίζω ότι θα το δείτε κι εσείς σιγά σιγά ότι η κατάσταση δεν θα προχωρήσει όπως τη θέλετε. Εντάξει, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα μεταξύ σας, μπλοκάρισμα στην επικοινωνία, δεν θα σας λέει ξεκάθαρα τι νιώθει, άλλα θα λέει, άλλα θα κάνει κτλ. Έτσι αγαπητοί μου, λοιπόν, αν εσείς έχετε την τάση, όπως σας είπα και πριν, έχετε την τάση, συγγνώμη για το σαρδάμ, να τον κακομαθαίνετε,
τι να σας πω από εκεί και πέρα, έτσι, αχουτό μου, αχουτό μου, αχουτό μου. Όλα τα χατήρια και το ένα και τ' άλλο, θα εξελιχθεί λοιπόν σε αυτό εδώ. Εντάξει, σε ένα πράγμα ξεροκέφαλο, σε ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνει, δεν δίνει σημασία στο τι του λέτε, θέλει να περνάει το δικό του κτλ. Κτλ. Έτσι, λοιπόν, και επειδή κι εσείς είστε δυνατοί χαρακτήρες από ό,τι δείχνει εδώ, καταλαβαίνετε μετά τι έχει να γίνει εδώ πέρα, εντάξει. Δεν θα βγάλετε άκρη, δεν θα βγάλετε άκρη. Οπότε, ή θα σταματήσει αυτή η σχέση να υφίσταται, ή σταματήστε εσείς να τον δαχτυλίζετε τόσο πολύ, έτσι. Άστε τον να οριμάσει, άστε τον να παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Λοιπόν, μην προσπαθείτε να τον προστατεύετε και να τον κανακεύετε συνέχεια. Δεν θα βγει σε τίποτα. Εν τω μεταξύ, αν κάποιοι από εσάς είστε παντρεμένοι με αυτόν εδώ τον βασιλιά, πιθανότατα να έχετε και επιρροή πεθεράς, έτσι. Αυτή εδώ η φιγούρα αντιπροσωπεύει και πεθερά, η οποία κάνει τη ζημιά της με τον τρόπο της. Το έχει πολύ κακομάθει το αγοράκι μας εδώ και έχει κάνει λοιπόν τη ζημιά της, οπότε μετά με ποια γυναίκα δηλαδή αυτός ο άντρας θα μπορέσει να σταυρώσει σχέση. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν και φτάνουμε εδώ. Αυτά είχε να μας πει αυτό το πακετάκι για το δικό σας βασιλιά, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα. Και προχωράμε στο δεύτερο βασιλιά μας, το βασιλιά των πεντάκτηνων. Ζώδιο Γη, Σταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Λοιπόν. Αυτός ο άντρας νιώθει ότι η σχέση μεταξύ σας έχει βαλτώσει. Ότι έχει πέσει δηλαδή σε μια ρουτίνα, παιδιά μου. Βλέπετε εδώ. Ότι εντάξει, το πρώτο πάθος έχει καταλαγιάσει και τι κάνουμε τώρα, να περνάμε μαζί κάποιες ώρες στο σπίτι, να βλέπουμε Netflix ή ξέρω εγώ να χαζεύουμε στο ίντερνετ ή το ένα ή το άλλο ή το παράλληλο, έτσι κάτι παρόμοιο, να τσιμπάμε και κάνα μεζέ, να πίνουμε και κάνα ποτάκι, εντάξει, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι έτσι, απλά βατά και όπως μας λέει και εδώ κάποιες φορές και πολύ βαριεστημένα. Είτε εσείς κατά κάποιο τρόπο επιτρέψατε στη σχέση αυτή να βαλτώσει, είτε αυτός εδώ ο άντρας σιγά άρχισε να παραιτείται, άρχισε να δίνει έμφαση σε άλλα πράγματα, περισσότερο στα επαγγελματικά του ίσως, και την προσωπική ζωή δηλαδή την έβαλε σε δεύτερη μοίρα, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε εδώ. Υπάρχει όμως μια νοσταλγία για το παρελθόν. Κάποιες φορές κάνετε κουβέντες στο στυλ «Θυμάσαι τότε που πρωτογνωριστήκαμε», «Θυμάσαι τότε που μου έστελνες αυτό, εκείνο, τ' άλλο» ή «Μου έλεγες αυτό» ή «Με έπαιρνες τηλέφωνο και μου έλεγες εκείνο» και «Εγώ σου απαντούσα το άλλο». Υπάρχει δηλαδή εδώ από την πλευρά αυτού του άντρα μια τάση αναπόλυσης και ακόμα και αναζήτησης των παρελθοντικών στιγμών που είχατε μαζί σας. Μεταξύ σας μάλλον, συγγνώμη για το σαρδάμ, έχει και πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Πάλι, έτσι αγαπητοί μου. Εδώ πέρα έχουμε πύρινη ενέργεια, εδώ πέρα έχουμε υδάτινη ενέργεια, δηλαδή ίσως εσείς να ανήκετε ή σε ζώδιο φωτιάς ή σε ζώδιο νερού. Ζώδιο φωτιάς, κρυός λεοντοξότης ή οροσκόπο, σε κρυό λεοντοξότη, κυρίαρχους πλανήτες, σε κρυό λεοντοξότη, έτσι. Εδώ νεράκι, καρκίνο σκορπιό ηχθή, πιθανότατα αν όχι ζώδιο οροσκόπο σε καρκίνο σκορπιό ηχθή, κυρίαρχους πλανήτες σε καρκίνο σκορπιό ηχθή. Εσείς ξέρετε καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, με λίγα λόγια, είτε εσείς είτε αυτός ο άντρας, προσπαθείτε να επαναφέρετε την κατάσταση μεταξύ σας όπως ήταν πριν. Δηλαδή να φύγει από αυτό εδώ το τέλμα, έτσι αγαπητοί μου. Λοιπόν, και προσπαθείτε με όποιο τρόπο μπορείτε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αλλά. Υπάρχει, παιδιά μου, και πολλή ζήλια. Όπα, έλα εδώ βρε βασιλιά, εσύ εδώ που μας πας να μας ξεφυγείς. Μπράβο. Υπάρχει και πολλή ζήλια, έτσι. Εδώ έχουμε την πύρινη ενέργεια που εκφράζεται στην αρνητική της πλευρά. Εντάξει, πύρινη ενέργεια εδώ, όπως είπαμε, πύρινη ενέργεια και εδώ. Μήπως τυχόν εσείς υποψιάζεστε ότι τα πράγματα βαλτώσανε επειδή υπάρχει άλλο άτομο.
ή μήπως αυτός ο άντρας υποψιάζεται ότι τα πράγματα μεταξύ σας έχουν βαλτώσει και υπάρχει έτσι μια διαφορία κατά κάποιο τρόπο επειδή υπάρχει άλλο άτομο. Σε όποια από τις δύο περιπτώσεις και αν υποθέσουμε ότι συνάδει σε εσάς ότι σας ταιριάζει αυτό που σας περιγράφω, σαφώς εδώ υπάρχει ζήλια, υπάρχει αγκάθι μέσα στην καρδιά, έτσι. Και αν σε περίπτωση εσείς έχετε ήδη καταλάβει ότι κάτι άλλο παίζει με αυτόν τον άντρα, έτσι, καλά θα κάνετε να τον πιάσετε και να του το πείτε ξεκάθαρα. Αλλά χωρίς όμως να κάνετε σκηνές ζηλοτυπίας, γιατί αυτό δεν θα σας βοηθήσει. Από την άλλη, αν αυτό το άτομο, ο βασιλιάς αυτός δηλαδή, υποπτεύεται ότι εσείς είστε που έχετε κάτι άλλο στη ζωή σας, θα σας κάνει πάρα πολύ έντονες σκηνές ζηλοτυπίας, αν ήδη δεν τις έχει κάνει. Για κάποιους από εσάς, ίσως αυτό που λέω να έχει ήδη συμβεί. Έτσι. Για κάποιους άλλους από εσάς, να το περιμένετε να συμβεί. Εντάξει, αγαπητοί μου. Γιατί όταν βαλτώνουμε και φτάνουμε εδώ, συνήθως, επειδή έτσι είμαστε φτιαγμένοι από τη φύση μας ως άνθρωποι, αναζητούμε το κάτι άλλο. Λοιπόν, μεγάλη πιθανότητα να έχει βρεθεί αυτό το κάτι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, αν είστε εσείς που υποπτεύεστε, μιλήστε, αλλά με ηρεμία. Προσπαθήστε να αποφύγετε δηλαδή σκηνές ζηλοτυπίας. Αν ο βασιλιάς σας υποπτεύεται εσάς ότι έχετε κάτι άλλο, να ετοιμαστείτε για μεγάλες εκρήξεις. Που βέβαια αυτές οι εκρήξεις θα αναζωπυρώσουν τη σχέση, δηλαδή κάπου θα αρχίσει η σχέση να ξεβαλτώνει. Εντάξει. Και αυτό γιατί. Γιατί στην πραγματικότητα μεταξύ σας, σύμφωνα με αυτήν εδώ την ενέργεια, παιδιά, που βλέπουμε την υδάτινη, υπάρχει νοσταλγία. Δηλαδή, πολύ θα θέλατε είτε εσείς είτε ο βασιλιάς σας, είτε και οι δύο μαζί, να επαναφέρετε τα πράγματα εδώ. Και όχι εδώ που βρίσκονται τώρα, σε αυτήν εδώ τη βαλτωμένη κατάσταση δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή επιθυμία είτε από τον βασιλιά σας είτε και από εσάς. Εντάξει. Θέλετε δηλαδή κάπου να ξεφύγετε από αυτή τη ρουτίνα που έχετε πέσει. Λοιπόν, το θέλει και εκείνος, αλλά ίσως αφορμή σταθεί μία υποψία ζήλιας, η οποία θα αρχίσει να επαναφέρει τα πράγματα και να τα ανακοινεί τα νερά που λέμε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, πολύ καλό. Εντάξει, η ζήλια δεν είναι πάντα αρνητική, αρκεί να μπορέσετε και οι δύο να συγκρατηθείτε και να μην φτάσετε στα άκρα, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, αυτό θα σας δώσει το εφαλτήριο για να αρχίσουν τα πράγματα να ξεφεύγουν από αυτήν εδώ την κατάσταση. Έτσι, πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αυτά είχε να μας πει το δικό σας πακετάκι, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα. Και προχωράμε στο τρίτο βασιλιά μας, το βασιλιά των ξυφών. Αέρινο ζώδιο, δίδυμο, ζυγός, υδροχός. Για να δούμε λοιπόν σκέψεις και συναισθήματα εδώ πέρα. Καταρχήν, το κίνητρο αυτό εδώ του ατόμου είναι να περνάτε καλά. Ή τουλάχιστον στο παρελθόν κάπως έτσι ξεκινήσατε να περνάμε καλά, να περνάμε καλά, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να πολύ ζοριζόμαστε, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες δεσμεύσεις μεταξύ μας. Καλά να περνάμε, βρε αδερφέ, και όλα τα υπόλοιπα, αν είναι να έρθουν, θα έρθουν, έτσι. Αυτή εδώ η ενέργεια μας βγαίνει εδώ. Κάτι που δεν είναι φυσικά απαραίτητα κακό. Το θέμα είναι όμως να μπορούν να υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις, παιδιά μου, μέσα στη σχέση, έτσι. Εντάξει, το να περνάμε καλά είναι ένα κομμάτι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποια βαθύτερα συναισθήματα, ώστε να μπορεί αυτή η σχέση να επιβιώσει. Γιατί όταν σταματάμε να περνάμε καλά, σταματάει και η σχέση, αν δεν υπάρχουν κάποιες άλλες βάσεις να στηριχτεί. Έτσι, λοιπόν, να περνάμε καλά. Φτερό στον άνεμο, δηλαδή. Να σε πάω από εδώ, να σε πάω από εκεί, να σε πάω παραπέρα, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε τ' άλλο, να μπούμε, να βγούμε, αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Λοιπόν, πιθανότατα ξέρω εγώ να σας αρέσει πάρα πολύ και ο χορός, από ό,τι βλέπουμε εδώ, και στους δύο, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε, παιδιά μου, γήινη ενέργεια, έτσι, στην ορίμανσή της, δηλαδή ζώδιο της γης, πιθανότατα εσείς, να ανήκετε στο ζώδιο του Ταύρου, του Παρθένου ή του Εγώκερου ή να έχετε οροσκόπο στον Ταύρο, Παρθένο, Εγώκερο ή κυρίαρχους πλανήτες στον Ταύρο, Παρθένο, Εγώκερο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μια γήινη επίδραση εδώ, αλλά παρόλα αυτά όμως αυτός εδώ ο αέρινος άντρας, αέρας, τον πιάνεις τον αέρα, δεν τον πιάνεις τον αέρα εύκολα.
γιατί στην πραγματικότητα δεν το πιάνεις ποτέ τον αέρα, έτσι δεν μπορείς να τον φυλακίσεις στη κούφτα, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να περνάμε καλά, να περνάμε καλά, ωραία, μέχρι εδώ καλά. Όμως, τι γίνεται με συναισθήματα εδώ, μάλιστα, εδώ έχουμε πύρινη ενέργεια στον φουλ ρομαντισμό της, ζώδια της φωτιάς, κρυός λιοντοξότης. Μπορεί να νίκετε σε κάποια αυτά, από αυτά τα ζώδια ή να έχετε οροσκόπο ή να έχετε κυρίαρχους πλανήτες. Έτσι, εσείς ξέρετε καλύτερα λοιπόν. Όταν πάτε εσείς να ζητήσετε κάτι παραπάνω από αυτόν τον άντρα, βλέπετε ότι άσε μωρέ, θα δούμε αργότερα ή ξέρεις κάτι, δεν μπορώ τώρα να συζητήσουμε γι' αυτό. Ή όχο μωρέ τώρα, τι μου λες εσύ και εγώ είμαι αλλού και εσύ προσπαθείς να με ζωρίσεις, να με πιέσεις, να με καταπιέσεις κτλ. Κτλ. Έτσι. Δηλαδή σας βάζει ένα μπλοκ, το βλέπετε. Βλέπετε εδώ αυτή τη γυναίκα που προσπαθεί να του ζητήσει όλη του την προσοχή, το βλέπετε παιδιά. Κοίταξε με λιγάκι σε παρακαλώ, τον πιάνει και από τον νόμο, σε παρακαλώ άκουσέ με. Και αυτός εδώ, δεν χαμπαριάζει και πολύ. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα στο να μοιραστούμε συναισθήματα εδώ, έχουμε ένα θεματάκι έτσι. Δεν είναι κάτι που γίνεται. Με αποτέλεσμα παιδιά μου, αυτό εδώ το ατομάκι μας, το καλό μας, το παλικάρι εδώ, αυτός εδώ ο άντρας, ο αέρινος, δεν έχει σκοπό να καθίσει μαζί σας. Τσαφ, έτσι, τσαφ. Κάποια στιγμή, σε εσάς ίσως, σε όσους από εσάς ταιριάζει αυτό που περιγράφω μάλλον, ίσως να έχει ήδη συμβεί, άλλοι από εσάς να το περιμένετε, ότι αυτή η σχέση δεν θα μακροημερεύσει, επειδή αυτός ο άνθρωπος απλά θέλει να περνάει καλά και όταν εσείς πάτε να ζητήσετε κάτι βαθύτερο, κάτι παραπάνω, δεν έχει σκοπό να κάτσει να σκάσει την καρδούλα του, θα ανοίξει λοιπόν τα χεράκια του και θα πει πάμε για άλλες παραλίες, τα κουβαδάκια μας και ας άλλη παραλία. Έτσι αγαπητοί μου. Ή πιθανότατα εσείς να κουραστείτε από την πλευρά σας, από αυτήν εδώ, την κατάσταση των μπλοκαρισμένων συναισθημάτων, το γεγονός δηλαδή ότι κάποιες φορές νιώθω ότι μιλάτε σε ένα τοίχο και δεν σας καταλαβαίνει, και να αποφασίσετε να φύγετε εσείς. Πάντως σίγουρα εδώ, για κάποιους από εσάς τουλάχιστον, δεν έχουμε κατάληξη με την έννοια του να είστε μαζί. Θα τελειώσει η σχέση. Τελειώνει αυτή η σχέση, έτσι αγαπητοί μου. Σχέση, γάμος, ό,τι και αν έχετε μεταξύ σας, πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να μην μπορέσει να κρατηθεί. Αυτά έχει να μας πει το δικό σας πακετάκι, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα. Και προχωράμε τώρα στο βασιλιά της Κούπας. Τελευταίος μεν, αλλά όχι καταϊδρωμένος. Ζώδιο νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Λοιπόν, αγαπητοί μου, σκέψεις και συναισθήματα. Αυτό εδώ το άτομο έχει πάρα πολύ έντονο ρομαντισμό μέσα στην καρδιά του. Και όταν ήταν να σας πολιορκήσει εντός εισαγωγικών, όταν σας πρωτογνώρισε, έκανε τα πάντα. Με ωραίο τρόπο, διακριτικό τρόπο, ρομαντικό τρόπο, μπορεί να σας έστελνε λουλούδια, μπορεί να σας αφιέρωνε τραγούδια, μπορεί να σας έγραφε πάρα πολύ τρυφερά μηνύματα, έτσι. Είχε όλη την προσοχή του στραμμένη προς τα εσάς. Βλέπετε εδώ την πριγκιπέσα, βλέπετε εδώ τον τροβαδούρο. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο ψηλά, έχουμε και τη σελήνη εδώ, που έχουμε την ένδειξη του βαθύτατου ψυχισμού, έτσι, μεγάλου ρομαντισμού και ψυχισμού. Λοιπόν, και το πήγε λαου-λαου, δεν βιάστηκε, το πήγε λαου-λαου. Έτσι αγαπητοί μου, κοιτάξτε, κοιτάξτε, έκανα και καλύτερο φόκους. Κοιτάξτε εδώ, να τη πριγκιπέσα εδώ. Λοιπόν, η οποία βέβαια δεν έχει βγει, είναι μέσα και κρυφοκοιτάει. Λοιπόν, και εκείνος εδώ κάνει ωραία τη δουλειά του. Πολύ όμορφα συναισθήματα, αγνά συναισθήματα, παιδιά μου. Ομορφιά, κυριλίκη να το πω έτσι, σαν μιας άλλης εποχής. Γιατί αυτός εδώ ο βασιλιάς δεν ζει στο τώρα. Του αρέσουν παλιότερων καταστάσεων και αρχών πράγματα, έτσι. Είναι πάρα πολύ ρομαντικό άτομο. Εν τω μεταξύ εδώ έχουμε μία επιρροή αέρα, έτσι πιθανότατα εσείς να ανήκετε σε ζώδιο του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχός, ή να έχετε οροσκόπο στα ζώδια του αέρα ή κυρίαρχους πλανήτες στα ζώδια του αέρα, έτσι, λοιπόν. Και το δέσαμε το γλυκό. Το δέσαμε το γλυκό εδώ, έτσι.
Πάθος, όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, δεν λέτε να ξεκολλήσετε το ένας από τον άλλον, εντάξει. Πολύ πάθος με την καλή την έννοια. Και στο κάτω-κάτω το πάθος είναι και το βασικό μας ένστικτο, το αρχαίγωνο ένστικτο, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να αναπαραχθούμε, έτσι. Πρέπει, η φύση έπρεπε να μας το κάνει ελκυστικό. Λοιπόν, εσείς του δίνετε και καταλαβαίνει, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ενέργεια εδώ, πύρινη παιδιά μου. Πύρινη ενέργεια, πιθανότατα κάποιοι από εσάς να ανήκετε σε ζώδιο φωτιάς, κρυός λωνετοξότης ή οροσκόπο σε ζώδιο φωτιάς ή κυριακούς πλανήτες σε ζώδια φωτιάς. Εσείς ξέρετε καλύτερα, οπότε με αυτόν εδώ τον υδάτινο άντρα και εσείς φωτιά και αυτός νερό, ωραία μανούλα μου, ποιο νερό να σβήσει τη φωτιά. Στην περίπτωση τη δική σας το νερό τη θέργευε τη φωτιά ή τη θεργεύει ακόμα, έτσι. Λοιπόν, η σχέση αυτή από ό,τι δείχνει εδώ και τα συναισθήματα και οι σκέψεις αυτού του άντρα είναι για να είστε πάντα μαζί, παιδιά. Να είστε πάντα μαζί. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Βλέπετε εδώ. Έρος και Αφροδίτη. Ο Έρος και Αφροδίτη ήταν αχώριστοι στη μυθολογία. Με λίγα λόγια, αγαπητοί μου, τι έχουμε εδώ. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Μια άσβεστη αγάπη. Άσβεστη. Ανεξάντλητη. Τα συναισθήματα πάντα θα ρέουν μεταξύ σας. Έτσι, ανεξαρτήτου ζωδιακής ομάδας και αν ανήκετε εσείς, αυτός εδώ ο άντρας ήρθε για να μείνει, που λέμε. Έτσι, ήρθε για να μείνει και θέλει μια σταθερή κατάσταση μεταξύ σας, θέλει να μοιράζεστε πράγματα μεταξύ σας, θέλει φυσικά να είναι τόσο πολύ παθιασμένος μαζί σας, παιδιά, έτσι. Έχει απ' όλα το πακέτο σας εδώ. Συναισθήματα, πάθος, έλξη, ρομαντισμό, τα πάντα, έτσι, τα πάντα. Λοιπόν, ήρθε για να μείνει. Σας το εύχομαι σε όλους, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό αυτό το πακέτο, έτσι όπως εξελίχθηκε. Το εύχομαι σε όλους σας, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Ήρθε, αυτή η σχέση είναι σχέση ζωής, παιδιά μου, ήρθε για να μείνει. Και πάει και τελείωσε. Καρμική σχέση. Κάρμα. Έρος και Αφροδίτη, έτσι. Πω, πω, πω. Τι καλύτερο. Αγαπητοί μου, αυτά έχει να μας πει αυτό το πακετάκι. Σας το εύχομαι σε όλους. Και επίσης σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και όλα τα καλύτερα.